Χαιρετίζοντας συνάδελφοι τη σημερινή μας κινητοποίηση, να θυμίσω ότι πριν ένα χρόνο, στις 14 του Μάρτη, είχαμε μια αντίστοιχη μεγάλη κινητοποίηση για το σύνολο των προβλημάτων της εργατικής τάξης και της λαϊκής οικογένειας. Στο διμάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, έγιναν μια σειρά δραστηριότητες, κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις κτλ. Για το σύνολο των λαϊκών προβλημάτων. Αξίζει να ξεχωρίσουμε τα προβλήματα των εργαζομένων, τα ζητήματα της ουσιαστικής προστασίας των ανέργων, τα προβλήματα των συνταξιούχων, τα προβλήματα των υποδομών και παροχής υγείας, ειδικότερα να σημειώσουμε τις κινητοποιήσεις μας για τη δημιουργία κέντρου υγείας Αχαρνών στο Μενίδη. Στο πρώτο σκέλος, τη δημιουργία κέντρου υγείας Αχαρνών επιτεύχθηκε. Όμως ο αγώνας μας συνεχίζεται για την πλήρη στελέχωση του κέντρου υγείας Αχαρνών, την 24ωρη λειτουργία του, καθώς επίσης και η ΑΕΜΗ, η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία, ανεξάρτητα να ανοίξει στο δημόσιο, να περάσει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αγωνιστήκαμε για τα κτηριακά προβλήματα των σχολείων, ακόμη είναι γνωστό ότι παραμένουν κοντέινερ, καθώς επίσης ενάντια στην κάθε έλλειψη αντισεισμικού ελέγχου και προστασίας δημόσιων χώρων και ειδικότερα των σχολείων. Την έλλειψη υποδομών σε αθλητισμό και πολιτισμό, όταν τα κτίρια υπάρχουν στο χώρο, σαπίζουν και καταστρέφονται, τον αγώνα για την απομάκρυνση της χωματερής, τα ζητήματα της προστασίας της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, τα προβλήματα των άθλιων συγκοινωνιών που συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα προβλήματα υπάρχουν και οξύνονται, γιατί τα αίτια που τα δημιουργούν εξακολουθούν να παραμένουν. Οι πολιτικές που άσκησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και οι σημερινοί, συνεχίζεται. Το ίδιο ισχύει για τις δημοτικές αρχές με νηδίου λιωσίων, καθώς και την περιφέρεια. Όσο συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές, λύσει στα λαϊκά προβλήματα μόνο με σκληρούς αγώνες και αλλαγή των συσχετισμών δυνάμεων μπορεί να υπάρξουν. Η στάση είναι χαρακτηριστική από τις κινητοποιήσεις που κάναμε της κυβέρνησης, των υπουργών, καθώς επίσης των δημάρχων. Οι υπουργοί μας παρέπεμπαν στη γραφειοκρατική, στους γραφειοκρατικά τμήματα των υπαλλήλων τους, τα δε δημοτικά συμβούλια με ένα άθλιο και πανάθλιο τρόπο, όταν φέρνανε ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για το λαό της περιοχής, έκανε ό,τι μπορούσαν για να μην τα συζητήσουν. Δημιουργούσαν σκόπιμα έλλειψη απαρτίας. Χαρακτηριστική η περίπτωση είναι εδώ ο Δήμος του Μηνιδίου. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η δύσκολη κατάσταση για το λαό θα συνεχιστεί. Αυτό είναι γνωστό. Θα αυξηθεί παραπέρα. Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη που υπόσχονται δεν θα είναι σε όφελος του λαού. Αντίθετα, όρος και προϋπόθεση για αυτή είναι το παραπέρα τσάξισμα των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών, η αύξηση των φόρων στο λαό και η μείωση των φόρων στο κεφάλαιο, το βάθεμα της φτώχειας και της εξαθλίωσης, η οποία θα είναι διαχρονικά, είτε με την αύξηση, με τη μείωση του αφορολόγητου, είτε με τα πλεονάσματα τα οποία θα είναι για πολλές δεκαετίες. Γι' αυτό θέλουν συνάδελφοι και συναδέλφισσες να μην υπάρχει καμία αντίσταση από το υγιές ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Γι' αυτό επιχειρούν αυτό το συνέδριο της Συνοθείας και της Μαφίας στη ΓΕΣΕ, για το οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος πρόεδρος του παρατήματος των υποδόμων και δεν θα σας κουράσω. Να μην ανεχτούμε άλλο, συνάδελφοι, αυτή την κατάσταση. Η τοπάθεια και η μερολατρεία δεν βοηθάνε. Χρειάζεται να δυναμώσουμε τον αγώνα μας μέσα από τα σωματεία και τους φορείς, να διεκδικήσουμε την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών και όχι να συμβιβαστούμε με αυτά τα ψίφουλα της επιδηματικής πολιτικής που πάνε να καθιερώσει σε μόνιμο επίπεδο. Με την ψήφος μας, στην τριπλή εκλογική μάχη, να απομονώσουμε αυτούς που φταίνε για την κατάσταση που ζούμε. Να δυναμώσουμε και να στηρίξουμε τις δυνάμεις που αντιστέκονται σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, στην κατεύθυνση του αγώνα των σωματείων για τα λαϊκά προβλήματα, το Σωματείο Συνταξιούχων θα είναι στην πρώτη γραμμή.